εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση Ηλέκτρας Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς αν σας επηρέασαν άνδρες Αθηναίοι οι κατηγοροί μου δεν το ξέρω εμένα τουλάχιστον λίγο ακόμα και θα με έκανα να ξεχάσω και ο ίδιος ποιος είμαι τόσο πιστικά μιλούσαν παρόλο που εδώ που τα λέμε τίποτα αληθινό δεν είπαν Τη μεγαλύτερη όμως εντύπωση από τα πολλά τους ψέματα μου έκανε που έλεγαν ότι πρέπει να με προσέχετε να μην σας εξαπατήσω γιατί είμαι τάχα δεινός ρήτορας. Μου φάνηκε το πιο ανέσχυντο από όλα που δεν τράπηκαν γιατί αμέσως θα τους διαψεύσω έμπρακτα καθώς θα αποδειχθεί πως δεν είμαι δεινός ρήτορας εκτός πια αν αυτοί ονομάζουν δεινό ρήτορα όποιον λέει την αλήθεια. Πάντως αν αυτό θέλουν να πούν θα συμφωνούσα πως είμαι τώρας, αλλά όχι με τον δικό του τρόπο. Λέω λοιπόν πως αυτοί δεν σας είπαν σχεδόν καμιά αλήθεια. Από εμένα όμως θα την ακούσετε όλοι. Όχι μα το Δία, άνδρες Αθηναίοι, με λόγια επικιδευμένα σαν τα δικά τους, ούτε στολισμένα με κομψές φράσεις και λέξεις. Αλλά θα με ακούσετε να μιλάω όπως τύχει. Με ό,τι λέξεις μου έρθουν στο μυαλό. Γιατί πιστεύω πως ό,τι λέω είναι δίκαιο. Μην περιμένει κανείς σας τίποτε άλλο. Γιατί βέβαια δεν είναι πρέπον άνδρες αυτή την ηλικία σαν νεαρός να παρουσιαστώ μπροστά σας πλάθοντας ωραία λόγια. Αυτό ακριβώ άντρες Αθηναίοι ζητώ και θέλω από εσά. Να μην απορείτε και να μην διαμαρτύρεστε που θα με ακούτε να απολογούμε με τα ίδια λόγια που συνηθίζω να μιλώ στην αγορά. Στα τραπέζια δίπλα των εμπόρων. Εκεί όπου πολλοί από εσά με έχουν ακούσει. Αλλά κι αλλού. Γιατί σημαίνει το εξή. Πρώτη φορά παρουσιάζουμε μπροστά σε δικαστήριο. Τώρα. Σε ηλικία 70 χρονών. Είμαι λοιπόν τελείως ξένος προς τη γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται εδώ. Και όπως αν τύχαινε πράγματι να ήμουν ξένος θα με συγχωρούσατε που μίλαγα με τη γλώσσα και το ύφος που ανατράφηκα. Και τώρα αυτό ακριβώς σας ζητώ. Νομίζω ότι είναι δίκαιο να με αφήσετε να εκφραστώ όπως θέλω. Ωραία ή άσκημα. Να εξετάζετε και να προσέχετε μονάχα αν μιλώ ή δεν μιλώ σωστά. Αυτή είναι η αρετή του δικαστή και η αρετή του ρήτορα είναι να λέει την αλήθεια. Πρώτα λοιπόν πρέπει να απολογηθώ άνδρες Αθηναίοι για τις πόδες εκείνες ψευτοκατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον μου και προς τους πρώτους κατηγόρους μου και έπειτα προς τους πιο πρόσφατους και τις πιο πρόσφατες. Γιατί υπήρξαν πολλοί κατηγοροί μου που με κατηγόρησαν σε εσά ήδη εδώ και πολλά χρόνια χωρί να λένε και τίποτα αληθινό. Αυτού εγώ του φοβάμαι πολύ περισσότερο από τον Άννη του και την παρέα του. Παρόλο που και αυτοί είναι φοβεροί. Αλλά φοβερότεροι άντρε είναι όσοι παρέλαβαν του πιο πολλού από εσά παιδιά και του έπειθαν και με κατηγορούσαν για πράγματα από τα οποία τίποτα δεν ισχύει. Πως δήθεν υπάρχει κάποιος Σοκράτης, σοφός άνδρας, που ασχολείται με τα ουράνια φαινόμενα και έχει ερευνήσει όλα όσα βρίσκονται κάτω από τη γη και κάνει τα άδικα λόγια να φαινόνται δίκαια. Αυτοί οι άνδρες Αθηναίοι που διέδωσαν τη φήμη αυτή είναι οι φοβεροί μου κατήγοροι. Γιατί όσοι τους ακούνε νομίζουν ότι οι ασχολούμενοι με τέτοιες έρευνες δεν πιστεύουν στους θεούς. Έπειτα οι κατηγοροί αυτοί είναι και πολλοί και με κατηγορούν επί πολλά χρόνια. Μάλιστα όλα αυτά σας τα έλεγαν στην ηλικία που εύκολα τους πιστεύατε όντας μερικοί από εσά παιδιά και έφηβοι. Ύστερα κατηγορούσαν έναν απόντα χωρίς κανείς να βρίσκεται να απολογηθεί για τις κατηγορίες. Μα το πιο παράλογο απ' όλα είναι ότι ούτε τα ονόματά τους δεν μπορώ να ξέρω και να τα αναφέρω, εκτός ίσως από κάποιον ποιητή κομμωδιών. Εκείνοι όμως που διαβάλλοντάς με αποφθόνο σας έπειθαν και εκείνοι που έχοντας πιστεί οι ίδιοι έπειθαν άλλους, αυτοί είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν γιατί δεν είναι δυνατόν ούτε να φέρω κανέναν από αυτούς εδώ, ούτε να τον βγάλω ψεύτη. Αλλά είμαι αναγκασμένος να απολογούμε σαν να μάχομαι με σκιές και να ρωτάω χωρίς να απαντάει κανείς. Να θεωρήσετε λοιπόν κι εσείς, όπως λέω κι εγώ, ότι η κατηγορή μου είναι δύο ειδών. Αυτοί που με κατηγόρησαν πρόσφατα και εκείνοι που λέω ότι με κατηγορούσαν από παλιά και να καταλάβετε ότι πρέπει πρώτα να απολογηθώ προς εκείνους γιατί κι εσείς εκείνους είχατε ακούσει πρώτα να με κατηγορούν και για πολύ περισσότερο καιρό από αυτούς εδώ τους πρόσφατους. Ας είναι. Πρέπει λοιπόν να απολογηθώ άντρες Αθηναίοι και να προσπαθήσω να ανατρέψω την ψεύτικη κακή ιδέα που έχετε για μένα εδώ και πολύ καιρό σε τόσο λίγο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει αυτό αν είναι καλό και για σας και για μένα και να απολογηθώ με επιτυχία. Ξέρω όμως ότι είναι δύσκολο και δεν αγνοώ τη σημασία του. Ας γίνει όμως όπως θέλει ο Θεός σου. Εγώ πρέπει να υπακούσω στον νόμο και να απολογηθώ. Ας εξετάσουμε λοιπόν από την αρχή. Ποια είναι η κατηγορία από την οποία ξεκίνησε η διαβολή εναντίον μου και στην οποία πιστεύοντας ο μέλητος έκανε αυτή την καταγγελία. Ας δούμε τι έλεγαν διαβάλλοντάς με εκείνοι που με διέβαλαν. Πρέπει λοιπόν σαν να ήταν αληθινή κατηγορία να σας διαβάσω το κατηγορητήριό τους. Ο Σοκράτης είναι ένοχος. Ερευνάει με περιττό ζήλο τα φαινόμενα που συμβαίνουν κάτω από τη γη και στον ουρανό και τα άδικα λόγια τα κάνει να φαίνονται δίκαια. Και αυτά τα διδάσκει και στους άλλους. Αυτή περίπου είναι. Αυτά τα βλέπετε άλλωστε και εσείς στην κομμωδία του Αριστοφάνη. Κάποιο ο κράτη να περιφέρεται εκεί και να ισχυρίζεται ότι περπατάει στον αέρα και να φλιαρεί αερολογώντα. Πράγματα για τα οποία εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και δεν το λέω αυτό για να υποτιμήσω την επιστήμη αυτή αν κάποιος είναι σοφός σε αυτά τα ζητήματα. Ούτε για να ξεφύγω από τις τόσες κατηγορίες του μέλη του. Αλλά επειδή εγώ, άντρες Αθηναίοι, δεν έχω καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Και έχω για μάρτυρες τους περισσότερους από εσά και σας παρακαλώ να πληροφορήσω ένας τον άλλον και να μιλήσουν όσοι με άκουσαν ποτέ να συζητάω. Και είναι πολύ αυτοί ανάμεσά σας. Να το πείτε λοιπόν ο ένας τον άλλον, αν κανείς από εσά με άκουσε ποτέ να συζητάω, έστω και λίγο, για αυτά τα θέματα. Και από αυτό θα καταλάβετε ότι τέτοια είναι και τα άλλα που λέει για μένα ο κόσμος. Τίποτα όμως από αυτά δεν είναι αλήθεια. Και αν κανένας σας είπε ότι δίθεν εγώ προσπαθώ να εκπαιδεύσω ανθρώπους και παίρνω χρήματα γι' αυτό, ούτε αυτό είναι αληθινό. Παρόλο που και αυτό μου φαίνεται ότι είναι καλό. Κάποιος δηλαδή να είναι ικανός να εκπαιδεύει ανθρώπους όπως ο Γοργίας ο Λοντίνος και ο Πρόδικος ο Κίος και ο Ιππίας ο Ηλίος. Γιατί ο καθένα από αυτού, άνδρες Αθηναίοι, μπορεί πηγαίνοντα από πόλη σε πόλη να πείθει του νέου, που έχουν τη δυνατότητα χωρί να πληρώσουν τίποτα να συναναστρέφονται οποιονδήποτε θέλουν από του συμπολίτε του, να αφήνουν τι παρέε του και να συναναστρέφονται αυτού πληρώνοντα χρήματα και να τους χωριστούν από πάνω και ευγνωμοσύνη. εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Πλάτωνος Απολογία Σοκράτους Σε μετάφραση ηλέκτρα Ανδρεάδη Διαβάζει ο Κώστας Καστανάς